Γεια σας παιδιά. Σήμερα θα δούμε πώς θα πιάνουμε τα δικά μας pets και να τα εκπαιδεύουμε ώστε να γίνουν πιο δυνατά. Λοιπόν, τώρα εγώ για τους λόγους του τέτοιου, του tutorial, θα σπονάρω με eggs δύο ζόμπια για να δούμε πώς μπορούμε να τα πιάσουμε. Ωραία. Πρέπει να έχουμε μαζί μας αυγά. Αυγά, τα κοινά αυγά που έχουν οι κότες. Φύγε εσύ. Λοιπόν, πρέπει να έχουν λίγο life τα ζόμπια για να μπορούμε να τα πιάσουμε. Οπότε, με το που έχουν λίγο life, τους πετάμε ένα αυγό μέχρι να πιάσει. Οπ! Όχι, μου το πήρε, μου πήρε το αυγό. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή στα χέρια μου έχω ένα zombie egg, αυτό εδώ. Το οποίο, αν του κάνω δεξί κλικ κάπου, μου σπονάρει το pet μου. Να κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο pet μας. Μας λέει My zombie pet. Μας λέει το level του, το XP του. Και μπορούμε και να το XP του, λέω, και το level του. Και μπορούμε να το κάνουμε rename. Πατάω να του κάνω rename. Το ονομάσω Αναξίμαντος. Αλλά, όχι. Αφροξυλάνθη, μπορεί να είναι κορίτσι. Περίμενε. Ελένη. Αλίκη. Τραμπάδιλας. Ωραία. Okay. Μετά, μπορούμε να δούμε τα stats του εδώ πέρα. Μπορούμε να τα skill points. Θα το κάνουμε τα skill points. Ωραία, εδώ πέρα είναι τα skill points. Μπορούμε να αναβαθμίσουμε τα skill points, τα οποία κοστίζουν. Πληρώνουμε. Έχουμε να το ανεβάσουμε vitality, strength, defense και dexterity. Ωραία. Είναι ωραία προσθήκη για το MCMMO, παρέα με τα μόμπια μας, για να κάνουμε δουλειά. Έχουμε save changes εδώ. Τι άλλο έχουμε? Βασικά δεν μπορείς είναι τα battle pets και τα απλά pets. Δηλαδή... Ναι. Βασικά battle pets είναι αυτά. Τα δηλαδή pets... Δηλαδή μπορεί να σκοτώσει ένα ζόμπι. Ναι φίλε, άμα είναι καλά εκπαιδευμένοι. Αυτά πως είχαν life είπαμε. Από τα μας δεν παίρνουν έτσι. Από μας όχι. PvP όχι. Μόνο PvE. Player versus entity, οπότε... Zombie, creeper... Ναι. Τα έχουμε και μας προστατεύουν, δηλαδή τώρα εγώ αν φύγω θα με ακολουθήσει αν δεν κλειστεί μέσα. Βασικά είναι όπως ο Λίκος, απλώς είναι, έχουν βάλει παραπάνω... Αφήστε το zombie να βγει, ρε. Ανοίγω την πόρτα εγώ. Βλέπετε, το zombie έρχεται πάντα μαζί μου, με ακολουθάει. Αν θέλω εγώ για κάποιο... Και κάτι τέτοιο. Όχι, δεν καίγεται. Αν τώρα εγώ... 5 blocks απόσταση από σένα. Μπορώ να το κάνω remove και να το ξαναβάλω στο αυγό του και να το έχω μαζί μου. Ωραία. Κοινός σαν μια pokeball. Ναι. Είναι βασικά όπως δουλεύει, όπως δουλεύουν οι pokeballs. Όπως τα... Pokemon. Τα Pokemon. Ναι. Όσοι έχετε παίξει Minecraft με... πώς τα λένε? Pokemon. Με Pokemon. Pixelmon, τέλος πάντων αυτό. Δουλεύει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Αλλά είναι λιγάκι πιο απλοποιημένο. Κάθε τέρας, δηλαδή, ας πούμε, όπως αυτό, κάθε mob, δηλαδή όπως το zombie ή ο σκελετός, έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Όχι, τα ίδια. Αλλά έχουν διαφορετικά skills. Ο σκελετός τώρα είναι range. Μπορεί να, επειδή λόγω του arrow, του bow, μπορεί να έχει range attacks. Όσο το ανεβάζω, ας πούμε, το dexterity, έχει καλύτερο range. Μη μου διώχνεις το τέτοιο μου. Παιδιά, δεν είναι το στάφευτος, απλώς κάνω κοινές κοτσίσεις. Να ρωτήσω τότε. Υπάρχει περιορισμό στο pet που μπορεί να πάρει ο κάθε παίχτης? Ναι, είναι ανάλογα με τα ranks. Οι default παίχτες, ο default group έχει 4 mobs που μπορείς να πιάσει. Αν θυμάμαι καλά είναι zombie, chicken, chicken, νομίζω baby chicken, pig και baby pig. Και baby zombie μπορεί να πάρει. Το baby zombie. Άρα όσο καλύτερο το rank που έχει ο καθένας. Ναι, μπορεί να πάρει περισσότερα
Φυσικά θα αναβαθμίσω τη λίστα που γράφει τα pets, τι pets μπορεί να πιάσει το κάθε rank. Θα τα βάλω στο site, ώστε να μπορούν να τα δουν τα παιδιά. Ας επιστρέψουμε το ζώο μας πίσω για να σας δείξω και κάτι άλλο. Επίσης, τα pet κάνουν από μόνο τους fight, δηλαδή αν πάνε το ένα δίπλα στο άλλο τσακώνονται ή κάτι τέτοιο. Αν χτυπήσεις εσύ ένα mob, θα του επιτεθεί το mob σου. Οπότε σας βοηθάει. Αν πάνε pet δεν γίνεται. Να κάνουμε ένα τεστάκι. Όχι, γίνεται. Αν έχει ένας παίκτης ένα pet και εγώ άλλο ένα, μπορούμε να τα βάλουμε να τσακωθούν. Να κάνω μια δεκαιρία. Ναι, σπονάρετε να... Κοαλά. Ναι. Βάλε ένα έντερτσες κάτω, έχω ήδη κάποιο pet, οπότε... Βασικά, εγώ σκέφτηκα να βάλω ένα ζόμπι, το χτυπήσω, δεν θα γίνει. Για να δείχνουμε τα pet μεταξύ τους. Ναι, θα το δείξουμε κι αυτό. Yay, παρέα. Φίλε, σκάει όμως πολλά τώρα. Κάθε φορά που σκοτώνει κάποιο παίρνει εκτή. Για να πάρει δηλαδή. Ο δικός μου έχει ωρέξεις. Ναι, ο σκελετός είναι λίγο ζόρικος. Δεν τον έχει... Ω, μπουκετή. Αυτό τώρα τι είναι, δες ποτέ εδώ πέρα. Εδώ πάει. Ω. Δηλαδή αν σπονάρω ένα γκάστ, τι θα γίνει. Άστο, μην το κάνω. Αυτό δεν γίνεται να το κάνεις. Πάει. Οπότε τώρα που πέθανε, το mob επέστρεψε σε μένα. Μπάγκαρι κιόλας. Όχι, μπορείς να τον κάνεις cancel το fight. Μπορείς να κάνεις cancel το fight. Λοιπόν, αν κάνω τώρα εγώ έτσι, για να ξαναβγάλω το mob, μου λέει το πέρα πρέπει να το κάνω revive, το οποίο κοστίζει 200. Το κάνω revive. Να το. Λοιπόν, πάμε τώρα στο μενού που λέει Pet Shop. Εδώ πέρα, στο Pet Shop, μπορούμε να κάνουμε heal το mob μας. Ωραία. Έχουμε εδώ πέρα τα heal πράγματα. Μπορούμε να πάρουμε XP για το mob μας. Μπορούμε να πάρουμε skill points για να βάσουμε κάποια skill points. Και εδώ πέρα είναι το VIP μενού που το έχουν μόνο οι ranked παίχτες, οι οποίοι μπορούν να έχουν πιο φθηνά πράγματα. Έτσι μπορούν να πάρουν πιο φθηνά πράγματα για το mob τους. Πίσω. Εδώ πέρα. Request other player to pet battle yours. Αν το πατήσεις, μπορούμε να κάνουμε right click σε κάποιο άλλο pet. Εδώ παράδειγμα. Κάτσε πως γίνεται αυτό, δεν θυμάμαι κιόλας. Μη γελάς. Πως λέγεται? Σοβαρά τώρα. Πώς λέγεται. Εντερό συλλέκτη. Όχι, ρε φίλε. Κάτι πολύ ξεχασμένο. Δεν στο σκελετό. Skeletal force. Ναι, οκ. Αυτό φίλε, πώς το κάνεις τέτοιο? Ποιο? Ώστε να δεις ένα skeleton horse. Πώς το πιάνεις? Ήταν από πριν στα κάστρα. Έλα, σου έκανα request για να τσακωθούν τα pot μας. Εντάξει, στο like. Right click to... εδώ. Εμένα πρέπει να κάνεις νομίζω για να... You do not have permissions. Για κάτσε το ξανακάνουμε. Παιδιά, ξέρετε για ποιο δεν κάνει τον έντερο select. Τον φοβούνται ρε. Ποιος έχει πέτα από όλους σας? Εδώ, κάτσε. Ο έντερο select. Λοιπόν, Λάκη, σου κάνω δεξί κλικ εσένα. Ναι. Σου ήρθε. Ωραία. Request. Το accept right click αγκαλίτως. Εμένα. You do not have permission. Δεν... Άρα πρέπει, θυμίστε μου να φτιάξουμε το permission κανονικά. Από τη στιγμή που θα μου κάνει κλικ εμένα, θα ξεκινάνε και θα τσακώνονται τα pet μας. Ωραία. Αυτά τα ολίγα παιδιά για τα pets. Νομίζω ότι είναι καλή προσθήκη για το survival. Τι λέτε εσείς? Έχει χαβαλέ. Έχει πλάκα. Έχει πλάκα. Έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτό ήταν και για τα Battle Pets. Συχνά πυκνά θα βλέπετε διάφορα tutorials για το server. Οπότε τα λέμε στο επόμενο tutorial. Bye σας. Bye.